Θα μου το συναντήσει. Λίγο πιο εύκολο, αλλά νομίζω ότι είναι πιο χρήσιμη σε αυτή τη φάση κατευθείαν συζήτηση. Εντάξει, είναι και μια αφορμή να ενημερώνεται και ο κόσμος στις συναντήσεις των πολιτικών αρχηγών. Ενώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον από τα μέσα, μπορούμε και εμείς να μιλήσουμε στον κόσμο μας και να πούμε τι ακριβώς συζητήσαμε, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος θέλει ενημέρωση και υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Και έλλειμμα ενημέρωσης και πολλές φορές διαστρέβλωσης και της ιστορικής πορείας μέσα από την οποία φτάσαμε εδώ. Σωστό. Πάντως το Σεπτέμβριο χάσα μια ευκαιρία, γιατί έχω στη Βουλή σου είχα πει να συζητήσουμε από το Σεπτέμβριο αυτή την υπόθεση. Δεν μου έκανες ερώτηση. Έπρεπε να γίνει και με ερώτηση. Ναι. Πάντως το είχα πει έντονα από το Βήμα ότι να συζητήσουμε αυτό το θέμα, να μην λέει ο καθένας τα δικά του. Έχεις δίκιο. Και κυρίως και μερικοί υπουργοί, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν. Όπως γνωρίζετε, το ποτάμι είχε μια κρυστάλλινη και έχει μια κρυστάλλινη θέση επί του θέματος. Έχουμε τολμήσει να πούμε πολύ νωρίς την άποψή μας για το Μακεδονικό και αν και οι υπόλοιποι είχαν μια καθαρή θέση, τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα. Αναφέρομαι κυρίως στη διγλωσία που υπήρξε από πλευράς της κυβέρνησης για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα για το θέμα. Τώρα εδώ που φτάσαμε, χρειάζεται η ενημέρωση του κόσμου να είναι πλήρης, να καταλάβει ο κόσμος τι κερδίζουν οι Έλληνες από μια σωστή λύση, από μια σύνθετη ονομασία, παράλληλα με συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Φύρομ ότι εγκαταλείπουν τον αλυτρωτισμό. Εάν αυτή η συμφωνία υπάρξει, θα είναι κερδισμένη η περιοχή μας και θα είναι κερδισμένοι οι Έλληνες και οι επόμενες γενιές.